Πάμε Σουδά. Ξέρετε, στη Σούδα τώρα είχαμε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία στην παραλία στο Τουβλιτέ. Σωστά. Είναι πολύ γνωστή για το ξεχωριστό κάλος στη συγκεκριμένη παραλία. Βλέπουμε εδώ πολλοί εθελοντές. Υπήρχε μία μαζική συμμετοχή σε αυτόν τον καθαρισμό και πολλά μικρά παιδάκια τα οποία συμμετείχαν. Ακριβώς τις προηγούμενες λοιπόν μέρες πραγματοποιήθηκε αυτός ο εθελοντικός καθαρισμός από ανθρώπους έτσι που καθημερινά επισκέπτονται την περιοχή και ήθελαν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να βελτιωθεί η κατάσταση, να μαζέψουν τα σκουπίδια. Βλέπουμε από λάστιχα, σκουπίδια, πλαστικά. Πάρα πολλά ήταν τα ευρήματα, σε πολλά εισαγωγικά, του πολιτιστικού συλλόγου και πρόκειται για ένα σύλλογο ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει συνηθίσει σε πολύ ωραίες δράσεις. Περίπου 50 παιδιά συμμετείχαν στη δράση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία Φραγιαδάκη, είναι πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Σούδας. Πώς είστε, κύριε Φραγιαδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Αγνώριστη η παραλία λοιπόν εκεί στο Βλιτέ Σούδα, σωστά? Λοιπόν, βέβαια, κάναμε μία πάρα πολύ καλή. Βέβαια, έχω να σας πω ότι βοηθήσαν οι φορείς εδώ στη Σούδα όλοι. Αυτό είναι, πρέπει να το πούμε, ότι μας αγκαλιάσαν επί τόπου με την πρόσκληση που κάναμε. Οι προσκόποι, οι κοπηλάτες, το κανό καγιάκ, οι καταστηματάρχες, όλοι ήρθανε μπαμπάδες με καρότσια, με μωρά. Ήρθανε, δηλαδή βοηθήσανε πάρα πολύ, μαζέψαμε πάρα πολύ πράγμα. Το όμορφο στην υπόθεση ήταν ότι ήρθανε πολλά παιδάκια και αυτό τα κάνει πιο ευαίσθητα να μαθαίνουνε ότι δεν πετάμε τίποτα, ότι προσέχουμε το χώρο μας. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Κύριε Φραγκεδάκη, βλέπουμε ότι χρειάστηκαν έτσι και αυτοκίνητα να μπουν στην παραλία για να φορτώσετε τα σκουπίδια τα οποία μαζέψατε. Πόσες σακούλες μαζεύτηκαν και ποιο ήταν το μήνυμα έτσι που εσείς κρατήσατε από την νεολαία που βρέθηκε σε αυτή τη δράση που διοργανώσατε? Σακούλες, μαζευτήκανε πολλές. Ορισμένες μπορέσαμε και τις συγκεντρώσαμε που είδατε σε φωτογραφίες. Κάποιες άλλες αφήσαμε σε ένα άλλο χώρο που πάλι μπορούσε να πάει αμάξι να τις πάρει από την άλλη πλευρά. Πολλά λάστιχα που φεύγουν από τα μεγάλα βαπόρια και αυτά λύνουν και μετά ο καιρός τα βγάζει έξω. Πρέπει να είδατε τα λάστιχα, ήταν πάρα ακριβώς, πολλά. Ακριβώς. Τα παιδιά όλα πήραν το μήνυμά τους ότι δεν πετάμε τίποτα, ότι προσέχουμε. Δηλαδή έβλεπες τα παιδάκια και το κάνανε με τόσο χαρά, με τόσο ευχαρίστηση. Δεν έλεγε σε κάποιο παιδάκι να κάνει κάτι, μόνο του πήγαινε και μαζεύανε τα παιδιά ό,τι μπορούσαν. Δηλαδή αυτό που κάναμε ήταν να μαζέψουμε και μέσα από την παραλία ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Γιατί οι σακούλες όσο μένουν μέσα στην παραλία καρφώνονται μέσα στην άμμο. Άρα προσπαθήσαμε και μέσα από εκεί. Είχαμε και ένα παιδί που μπορώ να το πούμε συγχαρητήρια. Ήταν μέσα στη θάλασσα συνέχεια και έδαινε τα λάστιχα και τα τραβούσαμε μέσα από τη θάλασσα. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε και μέσα και έξω ένα καθαρισμό ωραίο. Μάλιστα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Βέβαια, δείξτε μας, πρόεδρε, δείξτε μας τι θέλετε. Δεν ξέρω πίσω αν φαίνεται που καταλήγει στο μωρόνι τον υδροβιότοπο που έχουμε, που είναι και κάτι πολύ όμορφο που φτάσαμε μέχρι εκεί πέρα και ήταν ωραίο και αυτό. Φαίνεται, πρόεδρε. Εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Είμαστε σίγουροι θα υπάρξει και συνέχεια. Καλή τουριστική κίνηση να έχουμε, με σεβασμό στο περιβάλλον βέβαια, και οι τουρίστες που θα βρεθούν εκεί στον ευλογημένο τόπο σας να γνωρίσουν και να νιώσουν από τη μία τη φιλοξενία και από την άλλη την καθαριότητα βέβαια. Να είστε καλά. Βέβαια. Λοιπόν, κάτι ακόμα τελευταίο. Πάμε να το πούμε και το τελευταίο. Σας περιμένουμε στις 28. Κάνουμε την κουρά στο μουσείο. Να δούμε πώς κουρεύονται παραδοσιακά τα ζώα και το μαλλί τι το κάνουμε. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Θα έρθει η Εύη Σπανού εκεί να καλύψει και το ρεπορτάζ. Να σας γνωρίσει και να μας μεταφέρει και τις εικόνες. Λοιπόν, το κλείσαμε. Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, πρόεδρε. Χαρά μας. Λοιπόν,
Ορίστε, Εύη.